Φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που χρησιμοποιείτε νήμα αντί για οδοντογλυφίδα, καλώς ήρθατε σε άλλη μια συντέλεια, την εκπομπή που προσπαθεί να σας προετοιμάσει για άλλο ένα Eurogroup, για άλλη μια αναμονή για τη δόση, η οποία σίγουρα, τώρα μιλάμε σίγουρα τελειωμένα, θα εγκριθεί τη Δευτέρα. Ερωτήθη άμεσα, απευθείας ο κύριος Γιούνκερ, πότε θα πάρει η Ελλάδα την επόμενη δόση. Άγιος. Απάντηση. Δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε δεν έχει και τόση σημασία, έτσι. Άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο τον Γιάννη τον Στουρνάρα, έχουμε καταστραφεί από τις 16 του μηνός. Και στο κάτω-κάτω, στο κάτω-κάτω, εδώ που τα λέμε, δεν την αξίζουμε αυτή τη δόση. Κυρίως γιατί ποτέ δεν θα γίνουμε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία θα βασιλεύει, αν μη τι άλλο, η αξιοκρατία. Es ist nicht nur ein griechisches Thema, das ist auch ein Thema, das manchmal in ganz Europa zu finden ist. Gibt es auch sowas in Deutschland? Ich sage mal, dass es überall solche Dinge wahrscheinlich gibt, dass solche Einstellungen stattfinden, dass sie jetzt vielleicht auch mit Fürsprache. Τώρα αυτά που λέει ο Χάνς, ο Γιώακιμ, ο Φούχτελ είναι ανοησίες, φίλες και φίλοι και οι υπόλοιποι. Αποκλείεται στη Γερμανία, τη χώρα που προσπαθεί για τρίτη φορά τα τελευταία 100 χρόνια να βάλει σε μια τάξη την Ευρώπη. Αποκλείεται να υπάρχει αναξιοκρατία, δηλαδή έλεος. Σε λίγο θα μας πούν πως στη Γερμανία γίνονται και σκάνδαλα. Εκεί θα φτάσουν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πως δεν θα την πάρουμε ποτέ τη δόση και υπό αυτήν την έννοια ίσως κακώς να αγχώνεται ο Πρωθυπουργός μας. Πιστέψτε με, η σημερινή μέρα είναι φοβερά δύσκολη και πολλαπλά σημαντική. Σημαντική τελικά δεν ήταν η μέρα, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Εγώ θέλω να συμπαρασταθώ ολόψυχα στον Αντώνη τον Σαμαρά, ο οποίος παρότι δεν πήγε στο Eurogroup, εκεί δεν πάνε τα παιδιά, πάνε μόνο οι μεγάλοι. Παρότι λοιπόν δεν πήγε στο Eurogroup, είχε μια πολύ δύσκολη μέρα η οποία του στήχησε ψυχικά. Χαιρετίζω το καινούριο, χαιρετίζω το ανανεωμένο. Χαιρετίζω τη γέφυρα στο όνειρο που είναι να τη βλέπεις αλλιώς. Οι φίλοι του είπαν πόσο θα τον ανέβαζε, αλλά δυστυχώς δεν του είπαν πόσο πολύ θα τον έριχνε. Το δικαίωμα στο όνειρο είναι ελευθερία. Και ήταν όνειρο για αυτό το κοριτσάκι. Όταν της είπε η αδερφή της, και αυτή έγινε σε αυτό που της είπε κάποιος στο τηλέφωνο, η νούμερο ένα επιχειρηματίας. Την είδε αλλιώς. Το κοριτσάκι την είδε αλλιώς, ο Αντώνης ο Σαμαράς όπως φαίνεται την άκουσε αλλιώς και αναπόφευκτα μετά ήρθαν οι θύμησες. Αληθινά πρωτοπόρος είναι εκείνος που παίρνει πρωτοβουλίες όταν υπάρχουν ανάμεσά του άλλοι οι οποίοι παραλύουν. Παραλύω, νιώθω τον κόσμο κατά τα πόδια μου να χάνεται σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Είτε από απογοήτευση, είτε από φόβο. Μια πραγματικά δύσκολη μέρα του Πρωθυπουργού, μια μέρα που για να την περάσεις χωρίς να τρελαθείς, εννοώ χωρίς να τρελαθείς εντελώς, έτσι, βρίσκεις αναπόφευκτα καταφύγιο στην ποιήση. Όρθιοι και μόνοι, για μια ομάδα ανθρώπων, όρθιοι και μόνοι, μες στη φοβερή ερημία του πλήθους. Ο Αντώνης ο Σαμαράς απαγγέλει Μανώλη Αναγνωστάκη και μπράβο του. Και εν πάση περιπτώσει, το ότι ο Πρωθυπουργός μας δεν είναι και πάρα πολύ καλά δεν πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί φίλες και φίλοι, στη Νέα τη Δημοκρατία υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και συγκροτημένοι και ενήμεροι. Εγώ πάντως ξέρω πάρα πολλούς ανέργους που διάλειμμα. Αυτά τα 560 ευρώ, τα οποία λέμε τώρα τι είναι αυτά και δεν είναι τίποτα και είναι 560 ευρώ, αυτά τα 560 ευρώ δεν είναι ο κάτω μισθός, πόσος είναι, τόσος δεν είναι. 586. Τώρα πάνε να μπλέξουνε το Μαυρουδί το Βορύδι με ψηλά, λες και είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να ξέρει πόσο ακριβώς είναι ο βασικός ο μισθός. Ο μισθός ήθελα να πω. Εσείς θέλω να πω, ξέρετε ποιος είναι ο δικός του ο μισθός? Εκείνος γιατί να ξέρει το βασικό? Δηλαδή αρκετά πια με αυτό τον ελεηνό λαϊκισμό. Μήπως ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες όπως λέγατε παλιά εσείς? Είναι η ώρα να πληρώσουν αυτοί. Πάρα πολύ σωστά τα λέει ο Άκης ο Γεροντόπουλος. Έχει πάει, αν δεν κάνω λάθος, 9 παρά 20, μετά από δεκαετίες φοροδιαφυγής και 3 χρόνια κρίσης, ήρθε η ώρα, αυτή είναι η ώρα να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Μιλάμε για κυβέρνηση αστραπή, φίλες και φίλοι και υπόλοιποι. Μια κυβέρνηση που δεν αποκλείεται καθόλου σε 2-3 χρόνια να αποκτήσει και σχέδιο για την ανάπτυξη. Αν και να πω πως ο ένας από τους κυβερνητικούς εταίρους κινείται ήδη προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ακούστε τι είπε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Μας επισκέφθηκαν στα γραφεία μας
εκπρόσωποι, ο διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης εταιρείας εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογόνων φράκων, που ενδιαφέρεται σε στρατηγική συνεργασία με ελληνική εταιρεία να προχωρήσουν σε έρευνες στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Τώρα, κάποιοι πονηροί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί μια πετρελαϊκή εταιρεία να συνεννοείται με κόμματα και όχι με υπουργούς, αλλά αυτά είναι ανόητες ερωτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τη δουλειά, θα πάνε σε αυτό που την κλείνει. Στον ατζέντη θα πάνε. Και μπράβο τους, οπωσδήποτε. Εγώ θα αλλάξω θέμα, θα πάω στο νερό και στην επικείμενη αποκρατικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, η οποία δυστυχώς θα αλλάξει πάρα πολλά στην καθημερινότητά μας, περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ιουλίας της Ριζοπούλου. Σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας φέρνει το νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις, το οποίο υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Μεταξύ των δημόσιων επιχειρήσεων που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν το προσεχές διάστημα περιλαμβάνονται η ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ. Η μεταβίβαση της παροχής ύδατος σε χέρια ιδιωτών θα φέρει σημαντικές αλλαγές στις συνήθειές μας. Η συντέλεια ήρθε σε επαφή με ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, οι οποίοι, όπως μας αποκάλυψαν, σκοπεύουν να αρχίσουν να χρεώνουν τις κανάτες νερού που προσφέρουν στους πελάτες τους. Η τιμή ενός λίτρου νερού βρύσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 50 ευρώ, άνευ φιλοδορήματος. Δραστικές αλλαγές όμως έρχονται και στη φορολογία. Όπως μας πληροφορούν από το Υπουργείο Οικονομικών, σύντομα τεκμήριο διαβίωσης θα αποτελεί και η χωρητικότητα του θερμοσύφωνα που έχουμε στο σπίτι μας, αλλά και ο αριθμός των γλαστρών προς πότισμα. Το Υπουργείο Οικονομικών ήδη ετοιμάζει σύστημα διασταύρωσης του δηλωθέντος εισοδήματος και των λογαριασμών στα social media, προκειμένου να εντοπιστούν οι Ελληνίδες αυτές που δηλώνουν υγρές. Σύντομα φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και οι έγκυες που τους πάνε τα νερά. Την έντονη δυσαρέσκειά της για την ιδιωτικοποίηση του νερού εξέφρασε με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό και η Πανελλήνια Ένωση Μεταλλάδων. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι αντιλαϊκές αποφάσεις της κυβέρνησης θα αναγκάσουν τους μεταλλάδες να κουρευτούν γουλή, καθώς η συντήρηση της πλούσιας κόμης τους θα καταστεί οικονομικά σύμφορη. Τέλος, το πατροπαράδοτο έθιμο του Μπουγέλου στο κλείσιμο κάθε σχολικής χρονιάς αναμένεται να καταργηθεί λόγω του δυσβάστακτου κόστους που αυτό θα συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό των σχολείων. Ωστόσο, ήδη οι κατατόπου σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων έχουν έρθει σε επαφή με το Μέγαρο Μουσικής, εξετάζοντας το ενδεχόμενο χορηγίας. Το νερό είναι το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό που έχουμε. Καιρός να γίνει και το ακριβότερο. Για τη συντέλεια, η Ιουλία Ριζοπούλου. Μα δεν με νοιάζει, δεν πίνω νερό. Να πάμε στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας, να πάμε στο. Τέλος πάντων, εκεί να πάμε όπου αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με την προσοχή όλου του κόσμου να είναι στραμμένη πάνω του. Ας πάμε να δούμε. Α, να πω καλή επιτυχία στη Σάλκε, οπωσδήποτε. Ας πάμε τώρα να δούμε τι ψηφίσατε στο χτεσινό μας δίλημα. Παρακαλώ, λύστε μου την Τόνια. Φίλοι ψηφοφόροι, γεια σας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διλήμματος, δεν είσαστε και τόσο κομψοί. Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 24% προτιμά να μοιραστεί την κομψή γκαρδαρόμπα του Δημητρίου, του Λάμδα, του Αβραμόπουλου, από το να δει το νέο σποτάκι του ΕΟΤ με πρωταγωνίστρια την Όλγα την Κεφαλογιάννη, η οποία θα φοράει μαγιό στην παραλία, κάτι που θέλει το 76%. Γεια σας. Το δίλημα προφανώς είχε ένα target group. Πώς να το πω, πιο αρσενικό και κάπως λιγούρικο. Κάτι που δεν συμβαίνει, να πω, στο σημερινό μας δίλημα. Έτσι, το οποίο θα μάθετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο μεταξύ, ας πάμε να δούμε το βίντεο που καθημερινά φτιάχνουν 92 άνθρωποι, 49 γαϊδούρια, 27 τσαπερδόνες και 12 υποβρύχια σαΐνια. Καλησπέρα. Δεν ήμουν ακότα. Είπα όχι στο να καταστραφεί ακόμη ένα ταμείο, το οποίο είναι υγιές. Και ξαφνικά υπάρχει κινητικότητα περί των Σκοπιανών. Ή ξέρεις ποδήλατο ή δεν ξέρεις. Να το βάλω εδώ να το δούνε όλοι. 2 και 15%. Όχι να το δούνε και ελπίζω τέτοια ώρα δεν έχει λειτουργία. Ή παπάς ή ζευγάς. Πότε θα πάρουν τη σύνταξη? Εδώ μηνύματα. Εδώ. Το πάρτι της Ευρώπης, it's over. Είναι όλοι οι πίνακες και όλα τα νέα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, θα σας τα αναλύσω. Βλέπετε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Αποκλειστικά λοιπόν όλα τα στοιχεία του ασφαλιστικού. Πώς το βλέπεις το βράδυ? Διπλό ο θρύλος, πρόεδρε. Α, εντάξει.
Κάπου εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος της συντέλειας. Μετά τις διαφημίσεις, οπωσδήποτε θα ακολουθήσει το δεύτερο. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της συντέλειας, το οποίο ξεκινά με τον Αμίν τον Καρζάη. Καλησπέρα φίλες και φίλες. Γεια σου Μαν, τι γίνεσαι, καλά είσαι? Δεν θα το πιστέψεις, δεν θα το πιστέψεις. Δεν το πιστεύω. Τι λες τώρα, σοβαρά? Άκου, γίνει κάτι φοβερό. Από τότε που είδες αυτό το κόμμα, Το κόμματος. Λοιπόν, με καλούν παντού, σε όλα τα κανάλια και σε όλες τις εκπομπές. Θέλουν να δίνουν συνέχεια συνέντευξη. Δεν μπορώ, νησάφι πια. Και πήγα, τι θα κάνω. Αλλά πας εσύ, γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι. Καλός, ναι, και εγώ θέλω να πηγαίνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα τι είναι σήμερα? Είναι Παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα. Χρόνια πολλά, Τζέννη. Χρόνια πολλά. Και για να το γιορτάσουμε, θα σου δείξω ένα ποτπουρί από τις εμφανίσεις μου στη τηλεόραση. Βεβαίως. Θες να δεις? Σοφάς, το ξέρω. Πάμε να δούμε. Ναι. Διότι το λεφτά υπάρχουν μας οδηγεί σε όλα αυτά. Τώρα θα με αφήσετε να μιλήσω. Το λεφτά υπάρχουν, δεν έχω το λόγο. Σας παρακαλώ. Δηλαδή το γενικό ισοδύναμο αυτού του ξεχαρβαλώματος. Τι νόημα θα είχε, ας το... Γιατί κύριε Πρεσβυτέρη δεν βρίσκεται ο κόμματος μέσα στη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου? Γιατί, και εμείς δεν, γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω? Πάση θυσία στο ευρώ. Ευρωσκεπτική. Δεν λένε να φύγουμε από το ευρώ. Λένε δεν πρόκειται να δώσει. Ακριβώς. Πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Δεν αμφισβητείς. Παρόλα αυτά, καταθέτεις κάποια πράγματα που βλέπεις. Και εγώ ξέρω για τον Ολυμπιακό. Γενικά όλοι. Επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Μην κοιτάτε άλλο, κυρία Στάη, εδώ είμαι. Είμαστε μια γενιά η οποία είναι αυτή. Μια νέα. Κάνουν τα επιτόκια, αλλά για το κεφάλι δεν είναι. Από ένα ερώτημα στον καθένα. Κύριε, να πω εγώ. Να πω, ξέρω. Ναι, έχω ένα ερώτημα. Excuse me. Can I answer? People want to kill themselves over the Atlantic so they can kill a bunch of us. What would stop that growth in recruitment? Να ευχαριστήσω τον Μπερβέστο Μουσάραφ και να πάω σε θέματα πολιτισμού. Ο πολιτισμός που είναι η βιομηχανία. Εντάξει, βιομηχανία δεν είναι ούτε βιοτεχνία ακριβώς. Το ψιλικατζίδικο. Το ψιλικατζίδικο της Ελλάδας και το οποίο βρίσκεται στα καλά χέρια του Κώστα του Τζαβάρα. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάει ο τόπος έχει μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Να κάνει την καθημερινή ζωή χωνευτήρια αξιών. Να γίνει η καθημερινή ζωή χωνευτήρι των αξιών. Είναι πάρα πολύ βαθιά η αποστολή του Υπουργού. Δεν πατώνω, ζητώ συγγνώμη. Από την άλλη, να πω πως η σχέση των κομμουνιστών με την τέχνη είναι γνωστή. Και λέω κομμουνιστών, διότι αυτοί είναι που κυριαρχούν στην κυβέρνηση και θα αποδείξω αμέσως τον ισχυρισμό μου. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, πως ο Αντώνης ο Σαμαράς πριν από κάποιες μέρες είχε επικαλεστεί τον Λένιν. Κάποτε είχε πει ο Λένιν. Περνάνε δεκαετίες χωρίς να γίνεται τίποτα και ξαφνικά γίνονται τα πάντα μέσα σε λίγες μέρες. Τώρα, αυτό από μόνο του ίσως να μην σήμαινε τίποτα πέρα από μια, ξέρω εγώ, ελαφριά διαταραχή, αν δεν υπήρχε και αυτό. Να ισχύει αυτό που έλεγε ο Μάο. 100 λουλούδια να ανθίζουν, 100 σχολές να μάχονται. Αποκαλύπτονται σιγά σιγά οι κρυφοκομμουνιστές της Συγκρού, φίλες και φίλοι, και οι υπόλοιποι, και αποκαλύπτεται η κομμουνιστική συνωμοσία σε όλο της το μεγαλείο. Τα λέει ο Νότης ο Σφακιανάκης, αλλά κανείς δεν τον ακούει. Αν φοβάσαι όμως τα χειρότερα, την ακυβερνησία, την χρεοκοπία, την ακυβερνησία πληρωμών. Λοιπόν, όχι. Κοιτάτε, αυτό το παραμύθι τώρα θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Η ακυβερνησία υφίσταται στην Ελλάδα από το 1973 στις 17 Ενδεκάτου. Πάρα πολύ σωστά τα λέει ο Νότης ο Σφακιανάκης και μπράβο του, μετά τον Γεώργιο τον Παπαδόπουλο, το χάος. Και αυτά δεν τα λέει ένας οποιοδήποτε άνθρωπος. Έτσι τα λέει ένας άνθρωπος που η μαμά του έλεγε από μικρός πως θα γίνει ξεχωριστός. Ήξερα από μικρό παιδί, αλήθεια είναι αυτή, ότι από μικρό παιδί ένιωθα ότι κάτι θα συμβεί, χωρίς να είναι προσδιορισμένο, κάτι θα συμβεί και θα είμαι ξεχωριστός μέσα σε μια κοινωνία που ζω. Δεν του το έλεγε η μαμά του, μόνος του το σκεφτόταν τελικά. Και έγινε ξεχωριστός, να πω. Όχι τόσο τραγουδιστής, όσο αναλυτής και ιστορικός. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος από συμβάσεις, από λογική, από μόρφωση και άλλα τέτοια περιτά. Ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, γιατί κουβαλά τη μνήμη του αίματος. Συνηθίζουν οι άνθρωποι να λένε: μα ο τρόπος που μιλάς μοιάζει με εκείνο, δεν μοιάζει με τίποτα. Είναι ο τρόπος ο δικός μου και είναι βγαλμένος μέσα από την γνώση και μέσα από την εμπειρία πολλών ετών, αλλά και επίσης μέσα από τις μνήμες που υπάρχουν μέσα στο αίμα μου εδώ και εκατομμύρια χρόνια, όσο υπάρχουν άνθρωποι.
Τη μνήμη εκατομμυρίων ετών κουβαλάει ο Νότης, ο Σφακιανάκης, από τότε που ο άνθρωπος ήταν πίθηκος και μπράβο του, και μπράβο και στο Φάνη οπωσδήποτε, ο οποίος, όπως σας είπα χθες, εκλήθη εσπρεσμένα από τον Χριστόφορο τον Παπακαλιάτη, προκειμένου να τον βοηθήσει στην προώθηση της νέας του ταινίας. Ας δούμε το αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο σπουδαίων αυτών καλλιτεχνών. Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα. Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί. Άρα για πόσο τυχαία συμβαίνουν όλα. Για σύ πασάν λος δίας Y yo desesperando Y tú Σε άλλη φάση της ζωής μας, να ήμασταν πιο ικανοί να το υπερασπιστούμε όλο αυτό. Πήγαινε κύριε Ελληνίτσα, τι έπαθες κορίτσι μου, παιδιά, σταματήστε, σταματήστε εδώ. Διαλυόμαστε έτσι δεν είναι. Μια ταινία που θα συγκινήσει, φίλες και φίλοι. Θα είναι η πρώτη ταινία από μια τριλογία. Η δεύτερη θα λέγεται Το Γεράκι της Μάλτας και η τρίτη θα λέγεται Ο Πολίτης Κέιν. Έχει μια ικανότητα στους πρωτότυπους τίτλους ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης. Αλλά αρκετά με την τέχνη, ας την αφήσουμε και ας πάμε στο σημερινό μας δίλημα. Τον φάκελο, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Μπορείς να πας να πάρεις από την τσέπη μερικά ψηλά, να πάρεις μια πορτοκαλαδίτσα. Μπλε όμως, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Το σημερινό δίλημα έχει ως εξής. Αν ήσασταν υποχρεωμένοι να διαλέξετε, τι θα προτιμούσατε να διαβάσετε, μια ποιητική συλλογή του Αντώνη του Σαμαρά ή ένα ιστορικό βιβλίο του Νότη του Σφακιανάκη. Για να απαντήσετε στο δίλημα θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα της Συντέλεια στο Facebook. Επισκεφτείτε την ακόμα και αν δεν θέλετε να ψηφίσετε, έτσι για χαβαλέ, όλο και κάτι άχρηστο θα βρείτε να σας αρέσει. Κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία την Κοσιόνη. Αν ο κόσμος δεν καταστραφεί θα τα πούμε αύριο στις 8.30. Καλή σας νύχτα.